Έχουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ, κύριε Κανελόπουλε. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές σας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες τελικά είναι οι επιπτώσεις, ποιες είναι οι πληγές, θα λέει κανείς, του Brexit, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, για το γενικότερο γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται σε μια επόμενη μέρα που ίσως να αλλάζει και την Ευρώπη. Κύριε Κανελόπουλε, καταρχήν δεν χρειάζεται να μιλάμε συνέχεια για επιπτώσεις, ας πούμε για επιδράσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και θετικά πράγματα. Να. Και όπως ξέρετε, εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή λέγοντας ότι αυτό το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για την ενδεχόμενη διάλυση της Ευρωζώνης. Ένα καμπανάκι κινδύνου, το οποίο επιθύει μια ουσιαστική πραγματικότητα. Την αδυναμία να δώσει ουσιαστικές λύσεις η Ευρωζώνη. Λύση στην κρίση, την προσφυγική, λύση στην οικονομική κρίση, λύση, αν θέλετε, ακόμα και στην περίπτωση των παρατεταμένων μνημονίων στην Ελλάδα. Και θέλοντας να καταλήξω λέγοντας το εξής, κύριε Κανελόπουλε, ότι είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, ξέρετε. Μια ευκαιρία να επανατοποθετήσει τα σημαντικά θέματα, όπως το θέμα του δημοσιονομικού πλεονάσματος, το θέμα της διαχείρισης του χρέους και της λύσης του χρέους, το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης και το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πάλι στη συζήτηση με τους Ευρωπαίους Εταίρους Παύλα Δανειστές. Δηλαδή το κυρίαρχο θα είναι οι οικονομικοί σχετισμοί, και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι μέσα στο ευρώ, χωρίς να έχουν να αντιμετωπίσουν το σκηνικό που είχαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε με τελειτότητα, χωρίς να έχουν να αντιμετωπίσουν τις ατέρμονες συζητήσεις στο Eurogroup ή όλα τα υπόλοιπα. Ήταν εντελώς εκεί διαφορετικό ενδεχόμενα το διακύβευμα που ίσως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. Εμείς μπορούμε να επωφεληθούμε, τη βάζω τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά, με τη νέα πραγματικότητα της Ευρώπης, γιατί σίγουρα θα ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Το θέμα είναι πόσο εμείς φαντασόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις. Καταρχήν πρέπει να διεκδικήσουμε, να είμαστε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Έτσι. Γιατί αν δεν το διεκδικήσουμε, κανένας δεν θα έρθει να πει ότι θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε το χρέος με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γίνει βιώσιμο. Το δεύτερο είναι, αυτό που μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητα, κύριε Γιαννόπουλο, είναι ότι κάτι θα αλλάξει στην Ευρώπη από την Δευτέρα. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση ούτε την ίδια Οικονομική και Νομισματική Ένωση που είχαμε μέχρι σήμερα, ούτε την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε μέχρι σήμερα. Και δεν θα αλλάξει μόνο από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα αλλάξει από έναν ευρύτερο ευρωσκεπτικισμό που σαρώνει την Ευρώπη από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα και από την Σουηδία τέλος πάντων μέχρι την Ιταλία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τις εκλογές και στην Ισπανία, έτσι που είναι το επόμενο. Έχουμε τις εκλογές στην Ισπανία. Έχουμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, συγγνώμη, συνταγματικό δημοψήφισμα στην Ιταλία και ακολουθούν δύο μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία και στη Γερμανία. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μην αλλάξει η Ευρώπη μέσα σε όλα αυτά, όταν έχει αυτά τα ισχέουσες πληγές του θέματος του χρέους, το θέμα το προσφυγικό, αν θέλετε και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι, η Ευρώπη αλλάζει. Η Ευρώπη αποδομείται όμως από αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει αρκετά για ξύλωμα του πουλόβερ. Κοιτάξτε, Ευρώπη δεν είναι μόνο η ΟΝΕ, κύριε Κανελόπουλε. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά η ΟΝΕ ή υπάρχουν παράπονα και ένα αίτημα, πανευρωπαϊκό αίτημα αλλαγής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε την Ευρώπη. Ξέρετε, δεν θα μετακινηθεί βορειότερα της μάχης το Ηνωμένο Βασίλειο που ψήφισε ότι θέλει να φύγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε η ζωή και πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν την ΟΝΕ. Και πριν οι διακρατικές σχέσεις που ρυθμίζανε πολύ ωραία και πολύ καλά τα πάντα. Και τις οικονομικές σχέσεις και τις διπλωματικές και τις πολιτικές. Το γεγονός ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά προβλήματα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, ακόμα και στην Κύπρο, αν θέλετε, χωρίς να επιφέρει ένα πολύ μεγάλο κόστος, το κόστος της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, της μεγάλης ύφεσης και της ψηλής ανεργίας, και ας πούμε κριτική απέναντι σε αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχει Ευρώπη, υπάρχουν ευρωπαϊκές συνεργασίες των λαών και οικονομικές συνεργασίες των ευρωπαϊκών κρατών σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει όλες αυτές τις σχέσεις. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί...